γιατί είναι η ώρα της αργυρούλας μας. Φαγητάκι special, ελληνικότατο καταπληκτικό και είναι μία πρόταση που δεν είναι για να τη θυμόμαστε μόνο όταν πλησιάζουν οι μέρες τύπου 25 Μαρτίου. Πραγματικά και διατροφικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια. Και είναι και οικονομικό και νόστιμο. Και για τα παιδάκια τρώνε ψάρι χωρίς κόκαλα πολλά, γιατί τα μικρά παιδιά πολλές φορές γκρινιάζουν και δεν τα θέλουν τα ψάρια, γιατί κάποια στιγμή έχουν καταπιεί κάποιο κόκαλο, έχουν μασίσει κάποιο κόκαλο και τους έχει ενοχλήσει. Τον μπακαλιάρο και το βλέπουν αρνητικά. Δεν υπάρχει κανείς που να πει ότι τον μπακαλιάρο. Καταρχήν μην ξεχνάτε, όχι με αυτόν τον μπακαλιάρο, αλλά ότι το πρώτο ψάρι που δοκιμάζουμε σαν μωρά είναι το μπακαλιαράκι. Το μπακαλιαράκι, βέβαια. Και είναι γεύση αγαπημένη, το φρέσκο μπακαλιαράκι. Ακριβώς. Αλλά και αυτό που είναι το αλατισμένο, το παστό, είναι φανταστική γεύση του. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρεις, θέλω μια χάρη που μου σβήνει στο μάτι. Φυσικά. Το έχω απλά λίγο να ζεσταίνει για να μην περιμένουμε μετά. Αλλά φυσικά. Θέλω να καθαρίσω τις πατάτες. Χρου, χρου, χρου. Όσο είναι ζεστό ο λαιμός μου. Ο λαιμός σου είναι χάλια, βέβαια. Είναι χάλια ο λαιμός. Πραγματικά δεν πρέπει να είναι κρύο με αυτό. Γιατί, κάτι έχει πάθει. Μιλάω συνέχεια. Γι' αυτό και εγώ. Κάνω αφωνία. Και εγώ. Κάνω δεν γίνεται, αγάπη, εμείς οι δύο να το δεν κάνουμε. Γίνεται, ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν φτιάχνουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά, σκορδαλιές πολλές και διαφορετικές. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με τη γεύση, αλλά ακόμα και το χρώμα. Δηλαδή θες να κάνεις ένα τραπέζι και λες, μα θα βγάλω μπακαλιάρο σκορδαλιά. Γιατί, αν το βγάλεις έτσι περιποιημένα και το στήσεις ωραία, το κάνεις και πάρτι, πίστεψέ με. Βγάζεις μια-δυο ωραίες σαλάτες και ξαναλέω, κάνεις τραπέζι φτηνό, πεντανόστιμο, ωραίο και έχεις και εικόνα. Ξέρεις και τι δεν πρέπει, βρε Ελένη μου, να ξεχνάμε. Δηλαδή κάποια πράγματα που εμείς μεγαλώσαμε με αυτά. Αυτά τα λέω τι και θα εγώ. Πει, αυτά πρέπει να είναι, όχι να είναι στη μόδα, πρέπει να είναι πάντα στη μόδα. Δηλαδή αν δεν σεβόμαστε το πριν, πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα. Δίκιο. Δηλαδή, εμάς μας έμεινε αυτό γιατί μας το έφτιαχναν οι γονείς μας όταν δεν ήμασταν παιδιά. Ακριβώς. Και στα παιδιά μας δίνουμε βιώματα εμείς. Δηλαδή, η κόρη μου τρελαίνεται για αυτό το φαγητό γιατί το έμαθε από μικρή να το τρώει και έτσι και αυτή θα το μεταφέρει στα παιδιά της. Αυτό. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι το ψάρι το ξέρετε όλοι το συγκεκριμένο, ότι αν δεν το βάλεις να το ξαλμυρίσεις, μην κάνεις το λάθος να πεις σήμερα θέλω να το φάω, σήμερα θα το φάω. Δεν θα το φας. Θα είναι λύσα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο να ξαλμυρίσεις το ψάρι, αλλά να ακούσεις τα μυστικά, αυτά που ακόμα δεν μου λέει, πολλά. Μου τα κοιτάξει από το ξεκίνημα. Πολλά, και πολλά. Λέει, τι νομίζετε, έτσι απλό είναι, παίρνω το μπακαλιάρο και τον κάνω. Όχι, έχει τα μυστικά του κι αυτό. Ποια είναι τα μυστικά του μπακαλιάρου? Ένα λεπτό, ανοίγω τις πατάτες. Πρέπει να ανοίγει, αλλά μίλα μου. Είχαν μέσα έκπληξη γι' αυτό. Α, είχε μέσα βγει εκπληξούλα. Μην βάλεις στο μπλέντερ και μου γίνει καφέ. Όχι. Είχαν φύτρες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι κάνουμε με τον μπακαλιάρο. Καταρχήν πρέπει να... Είναι η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Όμως, αν δεν προσέξετε τρία πράγματα, θα βγει ένα κουρκούτι σαν ψωμί. Σε λίγο, αφού το τηγανίσεις, θα πανιάσει και όταν το τρως, μέσα θα είναι υγρό και δεν θα είναι ωραίο. Το ψάρι θα είναι υγρό και δεν θα είναι ωραίο. Όταν πάω να αγοράσω τον μπακαλιάρο μου, είτε θα τον βρείτε σε τέτοια τεράστια φιλέτα, είτε θα τον βρείτε σε πιο μικρά κομμάτια. Mm. Τι θα προσέξετε όλοι? Για πες. Ένα πράγμα που προσέχω. Το σβήσαμε, έτσι, το σβήσαμε, αλλά και η λάδι είναι. Τα καψίματα δεν με πειράζουν, τα έχω συνηθίσει. Όχι. Τι προσέχω όταν αγοράζω μπακαλιάρο? Να είναι χοντρό το φιλέτο μου. Τι σημαίνει όταν είναι χοντρό το φιλέτο μου, Ελένη? Όταν είναι χοντρό το φιλέτο μου, δεν τραβάει πάρα πολύ αλάτι μέσα. Όσο πιο λεπτό είναι το φιλέτο, τόσο πιο πολύ αλάτι τραβάει και θέλει πιο πολλές ώρες ξαλμύρισμα. Ωραίο θα είναι και το λεπτό, αλλά θα έχει περισσότερες ώρες ξαλμύρισμα. Το άλλο που προσέχω, νούμερο 2. Πάνω δεν πρέπει να το βλέπω έτσι, λευκό το αλάτι. Δεν θέλω κιτρινίλες, δεν θέλω στίγματα γκρι, δεν θέλω τίποτα. Γιατί? Γιατί σημαίνει ότι αυτό που είναι κατάλευκο το αλάτι είναι φρεσκοπαστομένο. Mm. Ενώ ένα που έχει μείνει για μήνες ατελείωτος έχει κάνει κιτρινίλες επάνω και έχει βγάλει και γκρι στίγματα. Προσέχοντας αυτά τα δύο πράγματα που σας είπα, έχετε πάρει το καλύτερο φιλέ του μπακαλιάρου. Και λέει τώρα μία καινούρια στην κουζίνα που θέλει να το κάνει γιατί θέλω να ακούσω τις απορίες της καινούριας. Ναι. Εγώ, Αργυρούλα, μάμα, πάρω όλο αυτό το μακρύ ψάρι. Δεν ξέρω ούτε πώς κόβεται, τι θα κάνω τα τέτοια. Τι θα δεν έχει μέσα γκάτια, που έχει μέσα τα κοκαλάκια λοιπόν, του. Τι θα κάνουμε τι τώρα, το κάνω όταν όλο το πάρουμε αυτό. Καταρχήν, για να γίνει η ζωή μας εύκολη, θέλουμε ένα ψαλίδι κουζίνας ή ένα πάρα πολύ κοφτερό μαχαίρι. Ωραία. Το ψαλίδι κουζίνας είναι το πιο εύκολο από όλα. Θα κόψω την ουρά, θα κόψω γύρω-γύρω αυτά τα σκληρά όλα και μετά θα τον βάλω, θα τον ξεπλύνω πολύ καλά κάτω από τη βρύση. Το πρώτο νερό το ρίχνω κάτω από τη βρύση. Εδώ πάνω τώρα, άμα το πάρω. Πολύ χοντρό αλάτι. Άμα το πάρω, θα κόψω όλα. Κάνουμε και με τη ρέγκα, ρε παιδί. Μπράβο. Τα σαρδελάκια, τα μικρά που παίρνουμε. Θα κόψω όλα τα πτερίγια. Βλέπετε εδώ όλα. Θα τα κόψουμε όλα από πάνω. Αυτό λοιπόν, αφού το πλύνω πολύ καλά κάτω από τη βρύση, κάτσε να πληθώ γιατί τον έπιασε. Για να το βάλει στο νερό να μουλιάσει. Το έχει κόψει σε κομμάτια ή το βάζει ολόκληρο? Δεν με πειράζει αν θα το κόψω κομμάτια ολόκληρο. Εμένα με ενδιαφέρει να τον έχω πλύνει πρώτα. Θα τον αφήσω τις πρώτες 3 ώρες και μετά δεν είναι πιο εύκολο. Νερό. Θα σου πω τώρα.
Καταρχήν, αυτός θέλει γύρω στις 2 μέρες ξαλμύρισμα, 2-24 ώρα. Το θέλει οπωσδήποτε. Έχει αλάτι μπόλικο, έτσι. Και θα ρωτήσει η άπειρη, αλλά που θέλει να γίνει εξπέρ. Εγώ πώς θα καταλάβω, Αργυρούλα μου, είναι μόνο θέμα 2 ημερών, γιατί κάθε ψάρι άλλο αλμύρισμα. Ναι, πώς το καταλαβαίνεις. Εγώ μπορώ να δοκιμάσω, ας πούμε. Τα σούσι καλά να τρώτε, έτσι. Τα σούσι καλά να τρώτε. Μας κι άλλα. Θα κόψετε ένα κομματάκι από εδώ, ψημένο στο αλάτι είναι. Αυτό είναι ψημένο στο αλάτι, δεν είναι ομό. Κάτσε να σε δούμε. Και τρώγεται. Σωστά. Οπότε καταλαβαίνω αν είμαι οκ okay στη γεύση. Καταλαβαίνω αν είμαι οκ okay στη γεύση. Γιατί και λίστα δεν τρώγεται, δεν παιδιά, ομό. Έτσι. Έχει παστωθεί. Πώς τρώτε τη σαρδέλα. Ναι. Και η σαρδέλα στο αλάτι ψήνεται. Ακριβώς. Τα ψήνει το αλάτι. Λοιπόν, και έχει μείνει και πολλούς μήνες έτσι. Δηλαδή στην ουσία το ψάρι θέλω να το βάλω μέσα στο νερό μου για 4 ώρες. Τις πρώτες 4 ώρες, έτσι. Ναι. Και μετά πολύ εύκολα θα φύγει η πέτσα. Αν προσπαθήσετε να μου βγάλετε την πέτσα του όσο είναι το ψάρι ξερό, θα διαλύσετε τίποτα το ψάρι και θα παιδευτείτε και θα κοπείτε κιόλας. Θα περιμένετε τις πρώτες 4 ώρες που φουσκώνει η πετσούλα και μετά κράτς σαν την μπανάνα. Ξεντύνεται και φεύγει αμέσως. Μετά λοιπόν, Ελένη μου, τον κόβω και σε κομμάτια, τον αφήνω και ολόκληρο, αλλά πρέπει να αλλάζω νερό κάθε 3-4 ώρες για 2 μέρες. Στο ψυγείο το φυλάμε, δεν θα μου αφήσετε το ψάρι έξω. Στο ψυγείο αλλάζουμε τα νερά και τον δοκιμάζω. Αλλά σας υπογράφω ότι σε 2 μέρες θα είναι έτοιμος. Εντάξει. Ωραία. Τώρα αυτό είναι 2 φιλέτα ενωμένα, το βλέπεις. Δεν είναι ένα ολόκληρο, είναι 2 κομμάτια. Μεγάλο κομμάτι. Βρήκε μεγάλο ο Δημήτρης. Κάτσε να τα βγάλουμε μπροστά. Ναι, βάλτε μπροστά. Λοιπόν, αφού περάσουν οι 2 μέρες, τώρα σήμερα το μάθημα έχει θεωρία πολύ σήμερα. Όχι, εμένα με διαβάζει. Θα κάνουμε και την πολύ πράξη, γιατί θέλω να δείτε κάποια πράγματα. Αλλά ξεκινάτε να κάνετε μια συνταγή και λες: μωρέ, εύκολο είναι. Σκόψε 2 κομμάτια, στο βάλω στο κουρκούτι και στο βάλω στο τηγάνι. Εάν δεν μου το στεγνώσετε πολύ καλά, έχω αλλάξει του κόσμου τα χαρτιά εδώ πέρα. Γιατί, τι μπορεί να γίνει? Γιατί, Ελένη μου, το νερό που θα κρατήσει μέσα ο μπακαλιάρος θα μου βγει στο κουρκούτι και σε λίγο θα πανιάσει. Πόσες φορές έχετε τηγανίσει κουρκούτι μπακαλιάρο και την ώρα που τον βγάζεις είναι τραγανός και σε 2 λεπτά πας να το πιάσεις και είναι σαπανί? Έχεις δίκιο. Το ένα είναι ότι έχει κρατήσει νερό ο μπακαλιάρος και το δεύτερο το κουρκούτι σου είναι πολύ χοντρό, πολύ παχύ. Αν είναι πολύ παχύ. Θέλω να μάθω το κόλπο τώρα, με το κουρκούτι. Δηλαδή, το κουρκούτι, από όλα αυτά που να μας πει σήμερα, λοιπόν, σε κοιτάζω μέσα στα μάτια, γιατί. Κάτσε να τα βγάλω. Εμένα δεν μου αρέσει ούτε τα λαχανικά όταν έχουν πολύ χοντρό κουρκούτι. Θέλω αυτό το, έτσι, το τύπο, λεπτό, τίποτα, λεπτό, δεν το ωραίο βλέπω. Κάτσε να βγάλουμε και αυτά. Το θέλω μεν, αλλά δεν θέλω να το βλέπω, να βλέπω ψωμάρα απ' έξω. Θέλω να είναι. Τώρα όλα τίποτα, θα τα πούμε. Διάφανο. Θα κάνουμε λοιπόν το πιο τραγανό κουρκούτι και σας το λέω και θέλω να το κάνετε όλες. Όσες δεν το έχετε κάνει μέχρι στιγμής θα το δοκιμάσετε όλοι. Είναι το πιο τραγανό κουρκούτι και αυτό που το δαγκώνεις και κάνει κράτς σε κάθε μπουκιά. Και μετά από αρκετή ώρα παραμένει κράτς. Μπορώ να το βάλω και στα λαχανικά μου? Όπου θες το ο βάζεις. Ο τρόπος αυτός, ναι, αυτό, ναι, ναι, το ίδιο, ναι, κουρκούτι. Το ίδιο κουρκούτι θα είναι. Βάζεις μπύρα? Βάζω μπύρα και βάζω και λίγο ούζο μέσα. Τι θες να, τηγανίζεις κουρκούτι και να τρως κουρκούτι από μόνο του. Και ψάρι να μην αγάπη μου, γιατί δεν θα μπορέσω τώρα να κουμπίσω. Γράψτε αυτό τώρα που θα όλες τα υλικά. Μετά. Γράψτε μου όλοι τα υλικά για το κουρκούτι. Φτιάξτε το όλοι. Σας το έχω μετρημένο ακριβώς για να μην μου λέτε. Έβαλα μεγάλο φλιτζάνι, έβαλα μικρό φλιτζάνι. Αν το θέλετε σε φλιτζάνια, το αλεύρι είναι 2 φλιτζάνια με ζούρες. Αν το θέλετε σε φλιτζάνια. Αλλιώς είναι 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θέλω κι εγώ πλαστικοποιημένη τη συνταγή. Στα μην τη χάσω. Εσύ θα την πάρεις. Α, δικιά μου είναι αυτή. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε την κάρτα με τα υλικά. Γράψτε το κουρκούτι, θα με θυμηθείτε. Ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα αυτό το κουρκούτι. Βγάλετε, ρε παιδιά, αυτή την κάρτα με τα υλικά. Μάντε να προχωρήσουμε. Δεν μας λυπάστε. Πάμε, λοιπόν, 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Που είπαν δεν έχετε ζυγαριά, είναι 2 φλιτζάνια με ζούρες. 2 κουταλάκια του γλυκού κοφτά baking powder. 3 τέταρτα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. 330 ml μπύρα παγωμένη, είναι ένα κουτάκι μπύρα, έτσι το μικρό κουτί, όχι το μεγάλο. 30 ml ούζο, που είναι 30 ml ούζο, είναι ένα σφινάκι ούζο. Και 2 παγάκια. Τα παγάκια θα κάνουν τη διαφορά. Πάμε να το κάνουμε, γιατί είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Έχω ζυγισμένο το αλεύρι μου. Ό,τι να είναι, για όλες τις χρήσεις και λέω ότι βάζω για όλες τις χρήσεις. Ναι. Το έχουμε όλοι στο σπίτι και είναι. Εννοείται. Και ελαφρύ αλεύρι, κάνει ωραία δουλειά. Και έχει και τόση γλουτένη όσοι θέλω, δεν έχει πάρα πολύ. Σωστά. Θα το κάνουμε λίγο έτσι να κοσκινιστεί, στην ουσία το κοσκινίζω να μην έχει μπαλάκια. Θα βάλω μέσα, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά για να το γράφετε. 260 γραμμάρια αλεύρι μπήκε. 2 κοφτά κουταλάκια του γλυκού baking powder. Τα κοφτά κουταλάκια του γλυκού δεν είναι ξέχυλα, είναι κοφτά, έτσι. 2, δηλαδή το ξέχυλο είναι το γεμάτο μέχρι πάνω. Δεν θέλω γεμάτο μέχρι πάνω, θέλω κοφτό. Έλα, γέμισα τον μπάγκο, 2 κουταλάκια. 3 τέταρτα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Το θέλει το αλατάκι του, το κουρκούτι. Γι' αυτό σου λέω, θες να τηγανίζεις κουρκουτάκι και να το τρως. Μα περιμένω να δω πότε θα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μπρος. Γιατί θα βάλουμε, θα βάλουμε. Μπαμ, δεν είναι τίποτα τώρα. Και θέλω να δω και στο τηγάνισμα πώς το κάνει. Τώρα. Γιατί καλά τα λέμε, αλλά ακόμα και το τηγάνισμα
Μπορεί να σου χαλάσει τη δουλειά. Τώρα, να έχει κάνει το σούπερ κουκούτι και να μην το κάνει. Η μπύρα μου να είναι πάντα παγωμένη. Άλλο ένα μυστικό. Α, και αυτό έχει σημασία. Ναι, θέλω να είναι παγωμένη. Το κουκούτι για να γίνει αέρινο. Τσίμπα ένα μυστικό, Ελένη μου. Το κουρκούτι για να γίνει αέρινο. Σου, αυτά θέλω. Ναι, το κουρκούτι για να γίνει αέρινο πρέπει να μείνει ψυγείο, να είναι πολύ παγωμένο. Ούτε αυτό το ήξερα. Ήξερα για μπύρα, θυμάμαι ότι κάπου το έχω ακούσει, αλλά κάτι παραπάνω όχι. Όλο το κουτάκι την μπύρα είναι 330 ml. Άντε και το ούζο να μοσχομυρίσει. Τέλειο. Ας πούμε, ούζο πρώτη φορά ακούω. Μα ναι. Ακούς, γιατί κάνεις πολύ, τα κάνεις πάρα πολύ ωραία. Κυρία, αλλά θα δοκιμάσουμε τον τρόπο της. Και θα με θυμηθείς. Δεν έχεις φάει πιο ωραίο κουρκούτι από αυτό. Την αλήθεια, εγώ μου αρέσει και να το πιω λίγο ουζάκι με το θαλασσινό μου. Αχ, δηλαδή ναι. Το ούζο το Βέβαια. Έχω πολύ συνδυασμένο μόνο με θαλασσινά, Βέβαια. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένα ωραίο ανακάτεμα, Ελένη. Αυτή τη στιγμή θα μου γίνει λίγο πιο σφιχτό το κουρκούτι μου. Αλλά θέλω να μείνει στο ψυγείο για 15 λεπτά. Γιατί θέλω να μείνει στο ψυγείο. Ό,τι ζύμη και να φτιάξω, όσο σφιχτή και να είναι, αν την αφήσω να ξεκουραστεί κανένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, η ζύμη αμολάει, μαλακώνει. Το ίδιο και το κουρκούτι μου. Τη στιγμή που θα το κάνετε, θα το ανακατεύετε, θα σας φαίνεται λίγο παχύ. Αλλά εδώ βλέπετε, έρχονται... είναι πηχτό. Έχει γίνει σαν κρέμα μπεσαμέλ. Δεν ξέρω αν το έτσι, βλέπετε. Τόσο σαν πηχτό κρέμα είναι. Μπεσαμέλ. Το πες τέλεια. Το και σου λέει ότι αν το βάλουμε στο ψυγείο θα έρθει και θα μαλακώσει. Αλλά το παγάκι γιατί το βάζουμε? Εδώ λοιπόν τα παγάκια μου, τώρα αυτά ήταν και πολύ μικρά. Τα παγάκια θέλω μέσα δύο μεγάλα παγάκια, έτσι. Εγώ βάζω 4 γιατί είναι πολύ μικρά αυτά. Δύο μεγάλα παγάκια. Το ανακατεύω λίγο, το βάζω, κράτα το εκεί, Ελένη, να δείξουμε πώς είναι αυτό που είναι στο ψυγείο ήδη. Λιώνει σιγά σιγά το παγάκι. Είναι το ίδιο κουρκούτι, έτσι. Δεν έχω βάλει κάτι διαφορετικό, αλλά δείτε τη σύσταση. Σήκωνε εσύ από εκεί, να σηκώνω εγώ από εδώ. Κοιτάξτε τώρα αυτό εδώ. Ναι, ναι, καμία σχέση. Είναι το ίδιο κουρκούτι όμως. Και εμένα τώρα σκέψουμε το παγάκι, είναι και ένα τσίκ πιο χαλαρό με το νεράκι που μπήκε τώρα. Πάμε μαζί, παγάκι. Έλα πάμε μαζί να βλέπουν τη διαφορά. Είναι λίγο πιο παχύ της Ελένης γιατί δεν έχει ξεκουραστεί. Να ένα μυστικό. Ξεκουράστε το κουρκούτι σας. Παγώστε το κουρκούτι σας και πάμε να κάνουμε τώρα τον μπακαλιάρο. Βάλ το μέσα εσύ. Εγώ το έχω εδώ παγωμένο, έτοιμο και ωραίο. Λοιπόν, τον μπακαλιάρο μου. Έχω αφήσει πάνω, έχω τραβήξει την πετσούλα, την έχω βγάλει, τα έχω αφήσει απλά για να τα βλέπετε, εντάξει. Αυτά τα μικρά κομματάκια, τα πλαϊνά δεν τα πετάω, θα γίνουν κάτι μπουκίτσες θεϊκές. Ένα ωραίο μαχαίρι. Κόψτε μου κομμάτια. Να δω. Λοιπόν, δεν μου λες, Αργυρό μου, εσύ που έχεις ένα μαγαζί με πάρα πολλά θαλασσινά, ναι, θέλω να μου πεις κάτι. Ο κόσμος τον τρώει τον μπακαλιάρο ή τον λέει ψηλό, ψηλό λέω, φτηνό ψάρι, α, μην το φάμε, μωρέ, μπακαλιάρος είναι. 25 Μαρτίου θέλω να ξέρω. Γίνεται της κολάσεως, γιατί κάνω και θεϊκή μπακαλιάρο κροκέτα. Και γίνεται της κολάσεως. Τι μ' αρέσει. Και παίρνουν τηλέφωνο όλοι, ο Μπιτζίδης, ο Ηλίας, παίρνουν όλοι, κάρτα μας 50 τέτοιες, κάρτα μας 50, πώς θα να κάνω πια. Γιατί τρώνε όλοι και μετά παίρνουν και στο σπίτι. Γίνεται θεϊκή η κροκέτα μου. Λοιπόν, να μπείτε στο αργυρό.gr και να τα βρείτε. Τα έχω όλα μέσα. Εγώ σας δίνω όλες μου τις συνταγές πάντα. Ό,τι φτιάχνω σας το δίνω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κρατάω τίποτα κρυφό για μένα. Γιατί είμαι περήφανη όταν το φτιάχνετε και σας λένε πω, τι ωραίο βρε Μαρία μου το έφτιαξες. Μπράβο βρε Όχι, Ελένη. Όχι, επιβεβαιώνω και το έχω επιβεβαιώσει πολλές φορές και εκτός τηλεοράσεως. Η συνταγή που δίνεις, όποια και να ανοίξεις και να πάρεις, μια παλιά τη συνταγή, όποια θες και πριν από 15 χρόνια. Θα βγει ακριβώς έτσι. Δεν ναι, υπάρχει κάτι που λείπει να πεις. Ναι, αλλά ένα μυστικό μάλλον το έχω χάσει. Γιατί χαίρομαι όταν το φτιάχνουν και αυτό θέλω είναι, να είναι περήφανες για αυτό που σερβίρουν τα κορίτσια. Λοιπόν, οπωσδήποτε θέλω δεν λίγο άλλο. Το άναψα εγώ τώρα. Στην αρχή το θέλω δυνατά το μάτι μου. Θέλω να πάρει το μάτι, αλλά μετά θα το χαμηλώσω. Θέλω απλά να κάψει και μετά θα το χαμηλώσω. Δηλαδή έχω βάλει μισό-μισό. Έβαλε και λίγο σπορέλαιο, έβαλε και λίγο ελαιόλαδο, εντάξει. Γιατί το βάζεις το αλεύρι, τώρα με μπέρδεψες. Βάζω λίγο αλευράκι, Ελένη μου, γιατί αν έχει τραβήξει μέσα λίγο υγρασία. Α, για να στο απορροφήσει, ναι, να στο πανιάσει. Αλλιώς και θα το τεινάζω και σχεδόν πάνω δεν φαίνεται καν. Έχει κάνει ένα πολύ απαλό φιλμ. Να το βάλω εδώ να το βλέπετε. Ένα πολύ απαλό φιλμ έχει κάνει πάνω, εντάξει. Δεν είναι αλευρωμένο. Το τεινάζω και φεύγει όλο. Τώρα θα βουτήξω μέσα στο θεϊκό κουρκουτάκι. Δείστε μου το καλά, τώρα θα βάλω το χέρι μου, δεν πειράζει, θέλω να σας το δείξω. Αχ, παιδιά, να ξέρετε τι ωραία που μυρίζει εδώ πέρα τώρα αυτά που έχει φέρει. Αλλά θέλω να μου το κρατήσετε και λίγο έτσι από πάνω, εντάξει, θέλω να στραγγίσει αυτό. Όσο περισσεύει, θα γίνει, παιδιά, τόσο ωραίο που δεν θα το πιστεύετε. Θα φτιάχνετε κάθε μέρα μπακαλιάρο σκορδαλιά. Κάτσε να του κάνω μία εδώ που το κρατάω. Έτσι, ωραίο. Να φεύγει από πάνω, εντάξει. Να στραγγίζει, γιατί αλλιώς θα μείνει κομματάκια μέσα στο τηγάνι μου. Τάκ και λίγο χτύπημα. Για να δούμε, έκαψες. Δεν έκαψες. Τώρα καίει. Να το πάμε. Πρέπει να κάψει καλά. Είπαμε στην αρχή μου το έχετε δυνατά στο 9 και μετά μου χαμηλώνετε. Δεν θα μου γεμίζετε το τηγάνι με 50 κομμάτια μέσα. Άμα μου γεμίζετε όλο το τηγάνι, αντί να τηγανιστούν και να γίνουν τραγανά, θα μου γίνουν σαν βραστά. Θα πέσει η θερμοκρασία του λαδιού και θα τραβήξει μέσα λάδι. Θα βάλουμε και τα άλλα γιατί καλέ, θα βάλουμε όλα. Όλα θα τα βάλουμε. Εννοείται. Δεν θα μείνει τίποτα. Μέσα, όλα θα τα βάλουμε. Πες μου έτσι, κάτι. Έλα. Από περιέργεια τώρα. Πάλι επειδή έχει μαγαζί και έχει εικόνα.
Ένας άνθρωπος που θα καθίσει να φάει τον μπακαλιάρο με σκορδαλιά και θα το βγάλει στις τρεις διαφορετικές, εσύ μπορείς, έχω κάνει και 13. Μιλάω χρωματικά. Ναι. Πάει στην κλασική ή θέλει να δοκιμάσει και την οποιαδήποτε άλλη. Τις δοκιμάζουν και τις άλλες. Με το αβοκάτο, με το παντζάρι, με τα αυτά. Τις δοκιμάζουν όλες, Ελένη, και την κλασική και την άλλη. Γιατί το παντζάρι παίζει ούτως ή άλλως με τον μπακαλιάρο σκορδαλιά, βγάζει και τα παντζαράκια σου. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Παπαδάκης κλείνει φέτος, κλείσαμε τα 23 χρόνια, πολλά χρόνια, στην εστίαση, πρώτα στην Πάρο και μετά στην Αθήνα. Μας έχουν τόσο πολύ εμπιστοσύνη οι πελάτες μας, τώρα πλέον τα παιδιά των πελατών μας μαζί με τους πελάτες μας, που μας έχουν τόσο εμπιστοσύνη που άμα τους πω, παιδιά, δοκιμάστε το, είναι θεϊκό. Θα το δοκιμάσουν και θα μου πούν τη γνώμη τους. Συνήθως τους αρέσει. Γιατί ξέρω ότι τους αρέσει. Ξέρω ότι τους αρέσει. Βάλτε το μέσα εκεί πέρα να φάμε τίποτα. Ξέρω τι αγαπάει ο κόσμος. Βάλε μου και το πιο παχουλό. Θα βάλουμε και το πιο παχουλό. Όχι, σε βλέπω γιατί δεν σε βλέπω να μου τα βάζεις μέσα. Ανεδρώθηκα κι εγώ. Όλα καλά θα μπουν μέσα. Και το πιο παχουλό, όλα μέσα. Κουρκουτάκι, έτσι. Τα γυρνάς σχετικά γρήγορα ή τα αφήνεις? Δηλαδή, δύο φορές τα γυρνάς ή τα γυρνάς και τρεις φορές? Μία πάνω, μία κάτω. Άρα το περιμένεις για να δεις. Γενικά, όταν τηγανίζω, δεν γυρίζω συχνά. Όσο πιο συχνά γυρίζω, τόσο πιο πολύ λαδίλα τραβάει αυτό που κάνω. Και αυτό μυστικό είναι. Το λάδι σας πάντα καθαρό. Εγώ τηγανίζω και πετάω. Τηγανίζω και πετάω. Χαλάω τόνους λαδιού. Αλλά θέλω αυτός που θα φάει το τηγανιτό, ούτε να πει το στομάχι μου με πόνεσε, ούτε να πει βάρινα. Και τα ξέρεις. Έχω και άλλη ερώτηση να σου κάνω. Παρακαλώ, κυρία μου. Πού το ρίχνεις το λάδι το χαλασμένο, γιατί τα σίγουρα δεν το πετάμε μέσα τέτοιο, κανείς μας. Όχι, όχι, υπάρχει εταιρεία που περνάει και τα παίρνει τα λάδια. Περνάει και τα παίρνει σε εσάς που είστε μαγαζί. Εμείς που είμαστε άνθρωποι, γιατί εμείς τα μαζεύουμε σε βαζάκια για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε εκτός σπιτιού. Γι' αυτό ρωτάω. Ποιο είναι το κόλπο, δηλαδή. Να ρωτήσω αυτή την εταιρεία. Φίλες καλές μου νοικοκυρές. Τι κάνετε με το λάδι του το κινητό όταν θέλετε να το πετάξετε? Γιατί κανείς μας δεν το πετάει στον νηπτήρα, δεν επιτρέπεται. Τι κάνουμε όμως? Ποιο είναι το δικό σας μυστικό, ποιο είναι το δικό σας κόλπο, να ανταλλάσσουμε λίγο τις ιδέες, όχι μόνο εμείς που λέμε, να μας λέτε κι εσείς. Βέβαια. Γιατί εσύ είσαι μαγαζί και λογικό να περάσουν να τα πάρουνε. Από όλα τα μαγαζιά περνάνε. Βέβαια, αυτό λέω, τα μαγαζιά καλώς. Στο σπίτι, πες ότι ήθελες να καλέσεις λοιπόν 20 ανθρώπους και να τηγανίσεις. Είδες τι λες, πέτα το χαλασμένο λάδι όταν έχεις τηγανίσει και έχει μέσα τα αλεύρια. Εδώ, μια τέτοια. Ωραία, πού το πετάς, γιατί εδώ θα χαλάσεις πράγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αχ, τι ωραία που μυρίζει, αργυράκι μου. Να το, αυτό τώρα ήδη φαίνεται ότι είναι έτοιμο για γύρισμα. Το βλέπεις. Έχει γίνει πορτοκαλί από κάτω. Πορτοκαλί. Θέλει χαμήλωμα η φωτιά μου όμως. Θα χαμηλώσω εγώ. Στα 7. Βεβαίως. Μην τα κάψουμε κιόλας. Ό,τι πείτε, μην λέτε τέτοια. Ωραία, μάνα μου, ένα τραγανό κουρκούτι θεϊκό. Ωραία, μάνα μου, δεν λες τίποτα. Αυτό το φαΐ, γιατί το βγάζει μόνο εγώ στην Πέμπτη, εσύ στο μαγαζί? Έλαντε. Εγώ το κάνω συχνά αυτό. Το τρώμε κι εμείς πάρα πολύ. Τα αγαπάμε πολύ. Και το προσωπικό το αγαπάει. Το κάνουμε φαγητό προσωπικού. Πάρα πολύ ωραίο. Αφήστε το λοιπόν να ροδίσει από τη μια και μετά να μου το γυρίσετε από την άλλη. Μόλις περάσουν τα δύο πρώτα λεπτά τηγανίσματος, χαμηλώστε μου το λάδι στο 7 και κάθε φορά που βάζετε μέσα κομμάτια, έτσι να μην να υπάρχει λάδι. Θέλω μπόλικο λάδι. Και το λάδι πρέπει να καλύπτει το φιλέτο μου σχεδόν μέχρι τη μέση, εντάξει. Θα πάμε να παίξουμε σκορδαλίτσα. Τώρα θα παίξουμε σκορδαλιά. Έχω τις πατάτες μου εδώ. Κάτσε λίγο να τα βλέπω, να μην τα κάψω, φοβάμαι. Έχω τις πατάτες μου εδώ. Βγάλω, θα το βγάλω εγώ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σου έχω εδώ, κοίτα, ένα. Τι θέλεις. Να το. Για σένα είναι αυτό. Ναι, για να τα βγάλω έξω. Μην ανησυχείς. Και εγώ είναι κοκκινά, είναι. Μπράβο στο κορίτσι μου, έτσι. Λοιπόν, πατατούλες βρασμένες. Εάν βιάζεστε, θα μου τις βράσετε σε κομμάτια, αλλά μόλις βράσουνε, θα τις κόψετε, θα τις καθαρίσετε, θα τις κόψετε και θα τις βράσετε σε κομμάτια. Βράζουνε πιο γρήγορα. Μόλις βράσουν όμως, θα μου τις στραγγίσετε αμέσως. Μην μου τις αφήσετε μέσα στα νερά, θα ρουφήξουνε νερά και δεν θα είναι ωραία σκορδαλιά. Εγώ τις έχω βράσει ολόκληρες. Έτσι μ' αρέσει να τις κάνω εγώ. Mm. Θέλω την πατάτα ολόκληρη. Μέσα είπαμε είναι εντάξει. Θα βάλω τις πατάτες μου. Ναι. Θα βάλω τις πατάτες μου στο μπλέντερ. Θέλω να αλεστούν όλα πολύ ωραία. Μέσα οι πατάτες, είναι 5-6 πατάτες βρασμένες. Πάμε να βγάλουμε τα υλικά για τη σκορδαλιά, παιδιά. Θες να διαβάζεις εσύ, βεβαίως, να φτιάχνω εγώ τη σκορδαλιά. Έρχομαι. Πάμε. Σκορδαλιά, λοιπόν. Θα πέσω. Και αλατάκι οπωσδήποτε, τώρα θα αλατήσω λοιπόν, τη σκορδαλιά μου. 6-7 πατάτες. 4-5 σκελίδες σκόρδο, ξαναλέω, καθένας να βάλει το σκόρδο που αντέχει και του κάνει κέφι. Μισό χυμό λεμόνι. Α, εδώ μέσα και το μισό χυμό λεμόνι. 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από κρασί. Όχι, 3 κουταλιές της σούπας, λοιπόν, λέω, ξύδι από κρασί. Και είμαι εδώ. Μισό λεπτάκι, κορίτσια. 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο. Τη σπορέλαιο ανάμεικτο. Μισό λεπτάκι όμως. Δεν μου λες αυτό που το βάζουμε τις 3 κουταλιές. Μέσα στο τέτοιο. Ωραία. Μέσα στο βάζω, γάδο, λοιπόν, εδώ. Μαζί με όλο το λεμόνι. Ξύδι. Δοκιμάστε τη σκορδαλιά σας και με ξύδι και με λεμόνι, θα πάθετε πλάκα, σας λέω. Δεν είναι τυχαίο που τρώνε όλη τη σκορδαλιά μου. Μπορεί να μην την τρώνε πουθενά αλλού. Μου λένε οι γυναίκες μας στο σπίτι δεν τρώνε τη σκορδαλιά μου. Δοκιμάστε το όπως σας το δείχνω, παιδιά. Βρε, δοκιμάστε το.
Κάτι ξέρω που σας λέω. Μισό λεμόνι, έτσι. Ολόκληρο. Το άλλο μισό κάπου το ακούμπησα. Πού το έχω. Ολόκληρο το λεμόνι. Να το. Εδώ είναι. Εδώ είναι και το λεμόνι. Όλα μαζί θα τα βάλουμε μέσα. Δώσε μου εδώ. Πάρε και αυτό. Μπράβο. Σου βγάλω το κουκουτσάκι. Λοιπόν, αυτά και το βάζουμε να χτυπηθεί. Και βλέπουμε. Το χτυπάω λοιπόν καλά. Να λιώσουν και τα σκόρδα. Χωρίς λάδι το χτυπάς, έτσι. Πρώτα το λάδι, πάντα στο τέλος, με ροή κλωστής. Ωραία. Ναι. Έκλεισε. Όχι, θα το κλείσουμε. Δεν το έχω στερεώσει σωστά. Έλα Γιώργο, εσύ που ξέρεις. Έλα δε Τζόρτζ. Ο Δημήτρης που είναι. Ο Δημήτρης είναι το πρωί, ρε, παιδί μου. Ο κατάλληλος κουζίνας. Δούλευε το πρωί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν έχει νοθεί καλά η μπρίζα. Η μπρίζα ρε Δημήτρη, έλα γιατί εσένα σε φοβούνται εδώ μέσα στο νηπτήρα νεροχήτη, κουζίνα, μηχανήματα. Πρωί, ρε, παιδί μου. Και αν θέλετε, έχουμε και άλλα αγόρια σε αυτή την παραγωγή. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Δεν τους δείχνουμε όλους μαζί. Και ωραία αγόρια. Μα τι λες τώρα. Και πολλά και ωραία. Έλα, έλα, έρχομαι, έρχομαι. Πάτα το Ελένη μου. Άρε Δημήτρη, μην βγαίνεις μακριά. Εδώ σε θέλουν τα μηχανήματά μας όλα. Να λιώσει καλά η πατάτα, να λιώσει καλά το σκόρδο. Και τώρα σιγά σιγά, ροή κλωστής. Έλειωσε, εντάξει. Έχει κενό εδώ, είναι άδειο ή έχει πραγματάκια μέσα εδώ. Όχι, δεν έχει πραγματάκια, μπορεί να ρίξει. Ναι, 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 κανονικά. Με ροή κλωστής στο λάδι μου. Θέλει πολύ το λάδι. Ροή κλωστής εννοεί, βλέπετε πόσο λεπτό, σαν να πέφτει μια γραμμούλα. Θέλει πολύ το λαδάκι μέσα η σκορδαλιά. Ελένη, νομίζω κάπου αλλού το βάζω. Πού πάει. Να τώρα, δίπλα όχι, είναι. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει, δεν μου πες να πει μέσα εδώ. Βρε άνθρωπε, μέσα στην τρύπα για να πέσει. Και δύο καβές είμαστε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μες τα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, Ελένη μου. Δεν πειράζει, το κρατήσω. Να το φυλάξουμε κι αυτό. Λοιπόν, ροή κλωστής, βάζω δύο λάδια. Και λίγο σπορέλαιο και λίγο ελαιόλαδο. Λίγο, λίγο να πέφτει. Ροή κλωστής. Έτσι, ωραία. Μόλις φτιάξατε τις σκορδαλιά, λιάσατε καλά οι πατάτες, δεν βλέπω από εδώ. Εγώ τις βλέπω μια χαρά, βρε. Μην αγχώνεσαι. Τέλεια. Πατάτα είναι, σιγά. Δεν θα λιώσει. Μόλις λιώσει καλά η πατατούλα, μήπως να αλλάξει τώρα. Τι θα κάνετε. Αυτό να το βγάλουμε. Έλα, παιδί μου. Κάτσε μου, σκορδαλίτσα, λίγο θα θερλαφώ. Σου έχω φυλάξει όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να φάω τώρα όμω. Θα σου φυλάξω εγώ τα ταπεράκι είναι έτοιμο. Δηλαδή νιώθω αυτή τη στιγμή, τι να σου πω τώρα τι νιώθω. Το ταπεράκι είναι έτοιμο. Σβήστε τώρα αυτό. Μάλιστα. Ό,τι πείτε αφεντικό. Μόλις τελειώσετε με τη σκορδαλιά, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Επειδή είναι ζεστή ακόμα, θέλω να μου τη βάλετε σε ένα μπολ. Λιποθυμό. Με εφαπτόμενη μεμβράνη. Λιποθυμό, Δανάη μου, λιποθυμό. Ποια είναι η Δανάη. Αχ, το κορίτσι! Η κούκλα απέναντι, ποια είναι η Δανάη. Τώρα την είδα. Μα τώρα μπήκε, πώς θα την δεις πιο πριν. Ναι, λοιπόν, πάντα επάνω, εφαπτώμενη μεμβράνη επάνω στη σκορδαλιά μου για να μην μου πετσιάσει. Θα παραμείνει απαλή σαν μουστεϊκή, όπως είναι αυτή εδώ. Κοίτα τι ωραία που είναι. Σκορδαλίτσα του ονείρου. Σαν μους είναι η σκορδαλιά, παιδιά. Είναι φανταστική. Είναι μους. Είναι φανταστική. Είναι παγώστε τη και λίγο γιατί είναι ζεστή ακόμα. Την έβαλα λίγο στο ψυγείο. Αργυρούλη μου, αυτό εδώ. Είναι υπέροχα έτοιμο. Έτσι, μπράβο. Υπέροχα αν θέλω έτοιμο. Εγώ να το κάνω αυτό κόκκινο. Κόκκινο, θα βάλω σε ένα μπολάκι λίγο ζουμάκι από βρασμένο παντζάρι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Και θα μόνο το ζουμάκι. Ναι, έβαλα μέσα. Ωραία. Το πράσινο. Το πράσινο κρατάω. Δεν έχει χρώμα. Κρατάω λίγη σκορδαλιά εδώ πέρα μέσα και ρίχνω μέσα πράσινο. Έχει, το αβοκάντο έχει χρώμα. Το, να ξέρετε ότι το χρώμα του αβοκάντο βρίσκεται πάντα ανάμεσα στη φλούδα και στο αβοκάντο. Εδώ είναι το πιο πράσινο σημείο. Mm. Το ξύνω όλο όμως και το βάζω. Γιατί και ωραία γεύση δίνει η σκορδαλίτσα αυτή με το αβοκάντο. Δοκιμάστε τη και θα με θυμηθείτε. Ρε, τι μια κουταλίτσα, θα φάω όλο τον μπολ, αλλά τώρα δεν μπορώ, έχω ραντεβού. Τι να κάνω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, έχουμε και δουλειές επαγγελματικές. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια. Θα πάρεις πακετάκι για τον δρόμο. Θα το πάρω για το σπίτι. Ελάτε μία εδώ, θέλω μία εδώ. Αυτό μόλις τυρανίστηκε. Θα με μιλήσετε αύριο, δεν είναι θέμα, δεν φεύγει αυτό. Αφού τυρανιστεί, Ελενάκη, το πάνω σε απορροφητικό χαρτί πάντα, να φύγουν τα λάδια. Να φύγουν τα λάδια. Θέλετε να πάθετε μία πλάκα τώρα. Τώρα είναι και καυτό ακόμα βέβαια. Μυρωδιές, Παναγία μου. Αλλά ακούστε, ακούστε πώς θα κάνει. Μόνη σου καλέ. Αφού είμαι, δεν μπορεί να φάω. Δεν μπορώ να φάω σκορδαλιά, έχω ραντεβού που μυρίζει και το ψάρι. Θέλω να ακούσουν πόσο το ραγανό γίνεται. Θα σου βάλω το λεμόνι σε ένα άνθρωπο. Δεν είμαι καλά τώρα. Τα περάκια σε ένα. Με έχεις ταράξει, τρώω τα αβοκάντο. Κάτι να φάω. Καλή πόσο μου για μένα να κάτσα κρούτσα. Και θα μείνει τραγανό μέχρι την τελευταία μπουκιά. Καίει τώρα, έλα. Δοκίμασέ το, είναι φανταστικό. Τραγανό μέχρι την τελευταία μπουκιά. Θέλω. Ακού. Τακ, 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 τακ.
Θέλω μόλις το βγάλετε από τη φωτιά πάνω στο απορροφητικό χαρτί. Να τραβήξει όλο το λάδι. Και μετά όσο στεγνώνει, ακόμα πιο τραγανό. Φτιάξτε το όλοι στο γύρω.gr. Να μπουν να τα δουν όλα. Το έχω και βιντεάκι αυτό. Δείτε το βιντεάκι αν δεν καταλάβατε κάτι. Και από κάτω μυστικά, τρεις σελίδες σας έχω. Ωραίο, δεν είναι? Να χορέψουμε. Έτσι, να χορέψουμε. Να τρώμε σκορδαλιά με μπακαλιάρο και να χορεύουμε. Τι έχει φτιάξει πάλι? Καλά, μιλάμε. Εγώ που είμαι άνθρωπος των γεύσεων. Τώρα αυτό είναι φέτο ψαράκι. Μιλάμε, το τρώω όλο έτσι όπως είναι. Δεν με νοιάζει. Και εμένα αυτό είναι πολύ αγαπημένο, ρε παιδί. Από τα πολύ αγαπημένα μου. Βέβαια. Θα το μοιραστούμε. Καλά, βλέπουμε, δεν βλέπεις. Γιατί τι κάνουμε? Καίει κιόλας. Αυτό το κράτς με τρελαίνει, ρε παιδί μου. Και η γεύση και το κράτς και το ψαράκι και η γεύση και σκάει τα αρώματα μέσα από το ούζο. Να το κάνετε σήμερα, αύριο μην το χάσετε. Μην περιμένετε την 25η, αργεί. Έχει 10 μέρες. Πάμε να παίξουμε Σαββατοκύριακο.